Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ξάνθης και την κρατική τηλεόραση που είναι σήμερα εδώ. Συνεχίζουμε σήμερα την περιοδία μας εν ώψη των ευρωεκλογών στη Θράκη. Από τη Θράκη ξεκινήσαμε, γιατί για εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες η Θράκη είναι η βάση του εθνικού κορμού, του κορμού Θράκη Αιγαίο Κύπρος, όπως έλεγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, που πλέον παίρνει μια νέα μορφή με γεωπολιτική σημασία ιδιαίτερη μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Είμαστε στην Ξάνθη. Η Ξάνθη για τους ανεξάρτητους Έλληνες έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Ο αντιπρόεδρος του κινήματος Παναγιώτης Γουρίδης είναι πολιτικός εκλεγμένος πολλά χρόνια από το λαό της Ξάνθης και με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα θέματα της Θράκης μας ενώνουν πολύ κοινοί αγώνες και από το παρελθόν. Εξάλλου, όταν δημιουργήσαμε την Διακομματική Επιτροπή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, με παρουσία στη Σερβία, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια τότε, στην Παλαιστίνη, στο Κουρδιστάν και σε αγώνες κοινούς που είχαν παρονομαστεί την ελληνική σημαία. Σε αυτόν τον αγώνα συνεχίζουμε εδώ στους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχω τη μεγάλη χαρά και την έχω μαζί μας πέντε από τους υποψήφους ευρωβουλευτές μας, τους οποίους θα σας παρουσιάσω και οι οποίοι μας συνοδεύουν σε αυτή την περιοδία εδώ στη Θράκη. Είναι η Αγγελική Καραθανάση, δικηγόρος Αθηνών με καταγωγή από την Ξάνθη, την οποία την ξέρετε καλύτερα. Ο Καρεμή Μασούδ, ο οποίος είναι Έλληνας κουρδικής καταγωγής, γεννηθεί στην Ελλάδα, επιστήμονας στην βιομηχανία πετρελαίων ορυκτού πλούτου, που μας κάνει την τιμή να κοσμεί και αυτό στο ευρωψηφοδέλτιό μας. Ο κύριος Ευάγγελος Σπανός, επιχειρηματίας από την Λακωνία, ο οποίος έχει κάνει και αρκετά χρόνια στον Καναδά, είναι από αυτούς που γυρίσαν πίσω στην πατρίδα για να προσφέρουν στην πατρίδα και ήταν επιλογή και εκείνου όπως και των άλλων τεσσάρων να είναι, παρότι κατάγεται τη Λακωνία, είναι εδώ στη Θράκη για την ιδιαίτερη σημασία που είχε όλη την Ελλάδα η Θράκη. Ο Νίκος ο Πελεγίνης, ο οποίος έχει δώσει αγώνες πάρα πολλά χρόνια σαν συνδικαλιστής στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Δήμο της Αθήνας αλλά και σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος με πολύ μεγάλο κοινωνικό συνδικαλιστικό έργο. Ο Γιάννης ο Κουσμπουνάρης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη και αυτός με δεσμούς με τη Θράκη και με την Ξάνθη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε εδώ και κοντά σας περισσότερο για να σας απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. Εγώ θέλω μόνο να κάνω δύο αναφορές. Η πρώτη αναφορά έχει να κάνει με το γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην Ευρωβουλή θα είμαστε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Η απάντηση είναι γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε το μόνο κίνημα υποψήφιο στις ευρωεκλογές αυτές που δεν ανήκουμε σε κανένα ευρωπαϊκό κόμμα. Δεν ανήκουμε συνειδητοποιημένα σε κανένα ευρωπαϊκό κόμμα. Είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Είμαστε ενάντια στην πολιτική που χαράσει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που ανήκει το Κινάλ, το Ποτάμι, ο ΣΥΡΙΖΑ, και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Αποδέχονται την ευρωπαϊκή ενοποίηση στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της κατάρρευσης δηλαδή των εθνών κρατών. Μια Ευρώπη διαφορετική από αυτή που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1981 όταν έμπηκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Όταν υπογράψαμε στο Ζάπιο την είσοδο της Ελλάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Στην Ευρώπη των εθνών, κρατών που θα διατηρούν τη σημαία τους, τις αξίες τους, τις ιδιαιτερότητες των λαών τους. Την Ευρώπη που ο Καραμαλής, ο Ζισκάρ Ντεστέν και οι άλλοι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες οραματίστηκαν της ισότητας των χωρών. Που δεν θα υπάρχουν μεγάλες και μικρές χώρες, ισχυρή και δυνατή, βόρειοι και νότιοι. Θα υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει το ίδιο μέγεθος αστέρια. Αυτή την Ευρώπη την πιστεύουμε, αυτή την Ευρώπη υπηρετούμε. Την Ευρώπη
που η κυρία Μέρκελ θα μοιράζει ψίχουλα και θα εισπράττει φόρους από τους λαούς της Ευρώπης, δεν την πιστεύουμε. Την Ευρώπη που θα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, που εδώ στην Ξάνθη οι έμποροι θα πληρώνουν φορολογία και ΦΠΑ του 24% και φόρο του 60%, ενώ δίπλα η Βουλγαρία, μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα με 10%, θα αναγκάζει τους εξαγωγείς από την Ξάνθη να στέλνουν τα προϊόντα τους πρώτα στη Βουλγαρία και εν συνεχεία να τα εξάγουν σε άλλες τρίτες χώρες. Αυτή την Ευρώπη δεν την πιστεύουμε. Είναι μια άδικη Ευρώπη. Την Ευρώπη που θα επιτρέπει να μπαίνουν παράνομα προϊόντα μέσα από containers που δεν έχουν ούτε καν παραστατικά και θα ανταγωνίζονται τους εμπόρους εδώ στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Δεν την πιστεύουμε. Στην Ευρώπη των εισπρακτόρων και των πιστωτών που παίρνουν από τον ελληνικό λαό το ΦΠΑ και δίνουν σαν βοήθημα δίθεν επιδοτήσεις με δικά τους κριτήρια, θέλουμε να την αλλάξουμε. Και ψηφίζοντας τους ανεξάρτητους Έλληνες, λοιπόν, ο ελληνικός λαός σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζει ευρωβουλευτές που δεν θα συμμορφωθούν και δεν θα γίνουν, όπως είναι το διαφημιστικό μας σποτ, ένας Θανάσης που θα κάνει κολοτούμπες, που θα τρώει από το χέρι της Γερμανίας και που θα εκτελεί διαταγές. Θα υπηρετήσουμε την Ευρώπη του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την Ευρώπη, αν θέλετε, αυτή που προέβλεψε ακόμα και ο Ανδρέας Πανδρέου μετά τη Σύνοδο των Κανών, όταν είπε ότι εμείς μπήκαμε σε μία Ευρώπη των εθνών και βλέπουμε μία Ευρώπη των διευθυντηρίων. Μία Ευρώπη που οι λίγοι κάνουν κομμάτι τους πολλούς. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που ήθελα. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι θέλω να γνωρίζετε πολύ καλά ότι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη Θράκη. Για μας η Θράκη είναι η κύρια περιοχή ενδιαφέροντος. Δεν είναι τυχαίο ότι κατέβηκα και εγώ βουλευτής στον υποψήφιο στον Εύρο, ότι πρόεδρος είναι από εδώ. Ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας εδώ και με την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ξέρετε ότι μπορέσαμε και κάναμε με τη ΜΟΜΑ αρκετά πράγματα στα μειονοτικά χωρία και ιδιαίτερα στη συνεργασία με τους Πομάκους. Τους Πομάκους που αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού κορμού, τους Έλληνες Μουσουλμάνους Πομάκους που πολλές φορές η ελληνική πολιτεία αδίκησε. Ήμασταν εκείνοι που με νομοθετικές πρωτοβουλίες περάσαμε τις ιδεολειψίες ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ και φέραμε το νέο νόμο που εγκατέστησε το νέο μουφτή και έκανε πλέον το νομοσχέδιο για τους ιεροδιδασκάλους πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην εξαρτάται η μουσουλμανική μειονότητα και να μην εκβιάζεται από το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, το οποίο δρά κατά παράβαση κάθε διεθνούς κανόνα δικαίου, λειτουργεί ως κράτος εν κράτος και εκμεταλλευόμενο και τα λάθη της ελληνικής πολιτείας, προσπάθησε επί πάρα πολλά χρόνια να καταδυναστεύσει τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης και ιδιαίτερα τους Έλληνες μουσουλμάνους Ξάνθης. Αυτά λοιπόν τα δύο ήθελα να σας πω και είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Θα παρακαλέσω μόνο να λέτε το μέσον και το ερώτημα. Παρακαλώ. Κοκαλίδης Ιωάννης από το ραδιοφωνικό σταθμό Super FM και την ηλεκτρονική εφημερίδα Ξάνθη Daily. Πρόεδρε, εδώ η περιοχή μας ερημώνεται χρόνο με τον χρόνο και υπάρχει ένα παράπονο των Ξανθιωτών και ένα ερώτημα που θα σας το θέσω για το κλείσιμο του στρατοπέδου της Σταυρούπολης. Ήσασταν εσείς υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν θα μπορούσε αυτό το στρατόπεδο να διατηρηθεί? Το στρατόπεδο της Σταυρούπολης δεν έκλεισε. Ξέρετε πολύ καλά ότι μετατέθηκαν οι δυνάμεις. Αυτό το οποίο κάναμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν να μεταθέσουμε τις δυνάμεις που υπήρχαν στη Θράκη προς τον Εύρο και στην Παραμεθόριο. Και αυτό γιατί? Διότι ουσιαστικά οι μόνιμες δυνάμεις οι οποίες υπήρχαν δεν καλύπτανε ούτε τις ανάγκες του 24% της αμυντικής δύναμης που έπρεπε να υπάρχει στα σύνορα. Όσον αφορά δε τους στρατεύσιμους, οι στρατεύσιμοι που παρέμεναν στην περιοχή ήταν οι στρατεύσιμοι που δεν είχαν μέσον. Αυτό άλλαξε. Όλοι οι στρατεύσιμοι πλέον, καταργώντας τα κέντρα εκπαίδευσης της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων, υπηρετούν τουλάχιστον για 3 μήνες είτε στην περιοχή της Θράκης είτε στα νησιά. Η μεταφορά δυνάμεων που θα ενισχύσουν τις περιοχές
που προωθήθηκαν προς τον Εύρο και προς την Παραμεθόριο, όπως η Σταυρούπολη, θα είναι οι δυνάμεις της Κεντρικής Ελλάδος. Ήδη τα περισσότερα στρατόπεδα τα οποία είχαμε προγραμματίσει να κλείσουν από την Πελοπόννησο και από την στερεά Ελλάδα έχουν προχωρήσει προς τη μεταφορά τους προς τα βόρεια. Ένα από αυτά θα μετακομίσει μαζί με διεθνές κέντρο συμμαχικό στην περιοχή της Ξάνθης. Άρα δεν μιλάμε για αποδυνάμωση της Ξάνθης, αλλά για περαιτέρω ενίσχυση. Εκείνες οι περιοχές που θα αποδυναμωθούν είναι εκείνες οι περιοχές που δεν χρειάζεται να υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτές βρίσκονται ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο ή στην Κεντρική Ελλάδα. Θέλω να σας πω δε ότι όσον αφορά τη Θράκη, η νέα αξιοποίηση των ενεργειακών κόμβων και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη θα ενδυναμώσει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή και μεταξύ αυτών και στην Ξάνθη. Όσον αφορά τα παλιά στρατόπεδα, τα παλιά στρατόπεδα είναι στη διάθεση της πολιτείας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τα αντασυσμιστικά του 5% που θα αφορούν τα ταμεία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δομές και εδώ στην Ξάνθη που θα είναι προς όφελος των πολιτών. Παρακαλώ. Καρυπίδη Σταύρος, Ξάνθη News. Πώς βλέπετε την Ευρώπη μετά από αυτές τις εκλογές, τα επόμενα χρόνια, τα 3-4 χρόνια? Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η Ευρώπη καταραίει. Η Ευρώπη που οραματίστηκαν οι μεγάλοι ηγέτες που τη δημιούργησαν έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε μια γερμανική Ευρώπη. Το αντιμετωπίσαμε οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν μας έβλεπαν ως εταίρους. Μας έβλεπαν ως οφειλέτες. Ως πιστωτές προς οφειλέτες. Η αντιμετώπιση της Ευρώπης στη διάρκεια της κρίσεως απέναντι στην Ελλάδα ήταν μία αντιμετώπιση του κογλύφου και παραμένει αντιμετώπιση του κογλύφου. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να πληρώνει το 1/10, το 1/10, μάλλον το 10 φορές ή 6 φορές παραπάνω επιτόκια από ό,τι πληρώνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης μέλη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν είναι δυνατόν να μας οφείλουν αυτή τη στιγμή 8 δισεκατομμύρια από τις επιστροφές που πρέπει να δώσουν από τα ομόλογα τα οποία πήραν με υψηλά επιτόκια και οφείλουν να τα επιστρέψουν και να τα διαπραγματεύονται. Ακόμα και όταν πήγαμε να πάρουμε τις φρεγάτες από τη Γαλλία για τα 2 δισεκατομμύρια, η Γερμανία μπλόκαρε το έργο. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση μια συμμαχία. Βλέπουμε μια Ευρώπη λοιπόν η οποία έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται σε έναν δυνάστη αντί σε έναν εταίρο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι εμείς στηρίξαμε τις συμμαχίες μας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ανταποκριθήκαν με πολύ θετικό τρόπο σε αυτήν την στρατιωτική καταρχήν αλλά και οικονομική συμμαχία. Η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίζει τις χώρες του Νότου με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τις χώρες του Βορρά. Εμείς λοιπόν πιστεύω μετά τις ευρωεκλογές αυτές, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Ευρώπη είναι να διεκδικήσουμε την ευρωπαϊκή υπόσταση της χώρας μας με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο συμφωνητικό με το οποίο μπήκαμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι λαοί της Ευρώπης, και το ζείτε πάρα πολύ έντονα στην Ξάνθη. Υπάρχουν όμως αυτές οι δυνάμεις. Υπάρχουν οι δυνάμεις αυτές. Γιατί αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο κόσμοι. Οι δύο κόσμοι που συγκρούονταν στο παρελθόν ήταν η Δύση με την Ανατολή. Ήταν ο καπιταλισμός με τον κομμουνισμό. Αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο άλλες δυνάμεις. Συγκρούονται οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης με τις δυνάμεις της παραμονής στα έθνη κράτη. Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης δεν είναι μόνο σε ένα μέρος. Είναι αυτοί που στην Αμερική εκπροσωπούνται από το Ίδρυμα Κλίντον, από την πολιτική Κλίντον, από το Ίδρυμα Σόρος, που θέλουν την κατάργηση των εθνών κρατών, την κατάργηση των θρησκειών, την υποστολή των σημείων, την κατάργηση των αξιών, την ισοπαίδωση των πάντων. Θέλουν τη μετατροπή του ανθρώπου σε αριθμό. Και αυτές οι δυνάμεις μάχονται τις δυνάμεις που μάχονται να παραμείνουν τα έθνη κράτη, να παραμείνουν οι σημαίες, να παραμείνουν οι θρησκείες, να παραμείνουν οι αξίες. Θέλετε να σας πω ποιοι κατά τη γνώμη μου είναι στην άλλη περίπτωση? Είναι η διοίκηση Τραμπ. Είναι κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
οι οποίες δεν δέχονται να προχωρήσουμε στην τραπεζική ενοποίηση που θα οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάργηση των συνόρων και στην υποστολή των σημαίων. Είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο πρόεδρος Πούτιν, που αντιδρά. Ο Σόρος στην Ρωσία είναι καταζητούμενο πρόσωπο. Non grata. Είναι persona non grata. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις δύο δυνάμεις έχουν πλέον αρχίσει να διαφέρονται και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βλέπουμε κόμματα παραδοσιακά να μεταμορφώνονται. Εγώ γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Ποια σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία σημερινή με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Εύερ, του Ευάγγελου Αβέροφ? Θα δεχόταν ποτέ ο Κώστας Καραμαλής τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη, αυτούς που αποκαλούσε άκρα ή τον Πλεύρη, αυτούς που απομόνωσε το 2009 όταν τον προτάθηκε συνεργασία? Θα ήταν ποτέ η Νέα Δημοκρατία με υποψηφίους τον κύριο Τατσόπουλο ή τον κύριο Ψαριανό? Και για να πάρω και από την άλλη μεριά, το Πασόκ. Το Πασόκ τώρα μετασχηματίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Για να λένε τα πράγματα όπως είναι. Δεν υπάρχει Πασόκ πια, το κοινάλι έχει πεθάνει. Τι σχέση έχει το Πασόκ του Ανδρέα Πανδρέου? Το κομμάτι του πατριωτικού Πασόκ. Το Πασόκ του βυθίσατε το χώρα. Το Πασόκ του η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το Πασόκ που μιλάει για τα διευθύντρια των Βρυξελών. Με το Πασόκ το οποίο ακολουθεί τις εντολές του Σοσιαλιστικού Κόμματος και είναι πακέτο με τον κύριο Ποτάμι, την κυρία Γεννηματά και τους ανθρώπους του Τσουκάτου και του Σιμίτη που πλέον παίρνουν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Καμία σχέση. Οι δύο μεγάλοι σχηματισμοί τελειώσανε και τελειώσανε μαζί με τους ηγέτες τους. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε όσο αντέξουμε. Όρθιοι όμως, και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, ζητάμε τη στήριξη του ελληνικού λαού και στις ευρωεκλογές για να βγουν οι ευρωβουλευτές μας και να παλέψουν στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού και στις εθνικές εκλογές. Ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός με παραδόσεις, με αρχές, με αξίες. Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τον ελληνισμό. Και οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι ελληνικής καταγωγής και ελληνικής ψυχής. Δεν μπορεί λοιπόν να παραδώσουμε τις αρχές μας, τις παραδόσεις μας, τις αξίες μας, να υποστήλουμε τις σημαίες για να πέσουμε θύματα της παγκοσμιοποίησης. Αυτές οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται θα συγκρουστούν και στην Ελλάδα. Και εμείς να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε με την πλευρά κατά της παγκοσμιοποίησης. Παρακαλώ. Εξανθρωπόλου Μαριάννα από την εφημερίδα Εμπρός. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αγγίξω ένα ευαίσθητο θέμα για εσάς. Και όχι μόνο βέβαια. Αγγίξτε όσα ευαίσθητα θέματα θέλετε. Ο κ. Μητσοτάκης διώχνει δημοσιογράφους. Εγώ δέχομαι όλους σας και όλες τις ερωτήσεις. Συμφωνία των Πρεσπών που έφερε πολιτικές εξελίξεις γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα στο δικό σας κόμμα. Μιλήσατε και για τη Θράκη και για το τι σημαίνει για εσάς. Ήθελα να ρωτήσω, η συμφωνία, πιστεύετε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις που απεργάζονται άλλα μέσα, ξένα μέσα, εδώ στη Θράκη, να διαταράξει αυτό που έχουμε πετύχει, την αρμονική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων? Υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι? Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Είναι πράγματι πρώτη φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια προοδοτική συμφωνία για την Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο προοδοτική συμφωνία για την Ελλάδα, γιατί παραχωρεί τον όρο Μακεδονία. Και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εμείς είμαστε κατά της παράδοσης του όρου Μακεδονία και είμαστε εναντίον των θέσεων που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία για το σύνθετο όνομα Erga Omnes, δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Εάν φύγαμε από την κυβέρνηση, βεβαίως και φύγαμε λόγω του ότι πέρασε η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που παραδίδει τον όρο Μακεδονία. Θα σας απαντήσω, κυρία μου. Ελάτε πιο κοντά, μην φοβάστε. Δεν είμαι από τον κύριο Μητσοτάκη εγώ, ελάτε κοντά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν φύγαμε πρώτα για αυτό το λόγο και δεύτερον, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας υποχώρησαν στα σχέδια της παγκοσμιοποίησης. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι έργο του κυρίου Τζόρτζ Σόρος. Η πρώτη φωτογραφία που έβγαλε ο κύριος Ζάεφ μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν αγκαλιά με τον Σόρος στην Ουγγαρία, αν θυμάστε. Η συμφωνία αυτή προωθεί εκείνα τα συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν θρησκευτικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια. Είναι εκείνα τα κέντρα τα οποία διοχέτευσαν μαύρο χρήμα.
από χώρες της Μέσης Ανατολής προς τα Βαλκάνια με σκοπό να δημιουργήσουν εστίες και δημιούργησες ορισμένες χώρες, ευτυχώς όχι προς τα νότια, αλλά προς την περιοχή της Βοσνίας περισσότερο, ισλαμικών θυλάκων που θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τις αποφάσεις που θα παίρνουν διεθνή κέντρα. Σε αυτήν ακριβώς τη συμφωνία εμείς αντιδρούμε, διότι πιστεύουμε ότι τα Σκόπια είναι ένα κράτος στο οποίο υπάρχουν τρεις λαοί. Υπάρχουν οι Σλάβοι, οι οποίοι είναι βουλγαρικής καταγωγής και αυτοπροσδιορίζονται αυτοί ως Μακεδόνες του Πυρήν. Δεν έχουν καμία σχέση με τους Μακεδόνες. Σλάβοι καθαροί είναι. Έχουμε τους Αλβανούς, οι οποίοι διεκδικούν ένα μεγάλο μέρος και θα μπορούσε να το έχουν αν δίναν δικαιώματα προς την ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου και θα είχαν σύμμαχο την Ελλάδα. Και βεβαίως είναι και η Σερβία, η οποία έχει ένα μεγάλο κομμάτι. Εμείς λοιπόν τι προτείναμε, το περίφημο σχέδιο Β, το οποίο είχε υιοθετήσει, αν θέλετε, και ένα μέρος της Αμερικανικής διοίκησης. Ήταν η στρατιωτική συμφωνία, διότι αυτό που θέλανε ουσιαστικά ήταν να υπάρξει μια μεγάλη βάση του ΝΑΤΟ στα Σκόπια, χωρίς όμως να παραδοθεί ο όρος Μακεδονία. Το γιατί δεν φύγαμε νωρίτερα, κυρία μου. Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα υπήρχε συμφωνία μαζί με τον Πρωθυπουργό ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει η συμφωνία των Πρεσπών όσοι ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση. Αν υπήρχε η συμφωνία αυτή μετά τις διαπραγματεύσεις που έπρεπε να γίνουν, και οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν και επί Καραμαλή, γινόντουσαν και επί Πανδρέου, γινόντουσαν και επί Σαμαρά, γινόντουσαν και επί Τσίπρα. Η διαπραγμάτευση. Μη βιάζεστε να πείτε αυτό που σας έχουν πει. Αφήστε να σας απαντάω και θα σας απαντάω στις ερωτήσεις σας. Γράψετε αυτά που σας έχουν πει να ρωτήσετε και θα τα ρωτήσετε. Λοιπόν, η συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών, η συμφωνία η δική μας για την παραμονή στην κυβέρνηση ήταν ότι δεν θα έρθει προσκύρωση παρά μόνο θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Και αυτό ήταν που αθέτησε ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κοτζιάς. Ήταν αυτό που εξαπάτησε τους ανεξάρτητους Έλληνες και όταν ήρθε η συμφωνία. Εμείς αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση. Βεβαίως, ένα ερώτημα που υπάρχει στον ελληνικό λαό είναι γιατί δεν φύγαμε το καλοκαίρι. Απαντώ λοιπόν. Εάν οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούσαμε το καλοκαίρι, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τρέψουμε την κυβέρνηση. Η πρόταση μορφής του Κυριάκου Μητσοτάκη απαιτούσε 151 θετικές ψήφους για να πέσει η κυβέρνηση. Το ΚΚΕ έχει αποχωρήσει από τη διαδικασία. Που σημαίνει ότι οι ψήφοι των ανεξάρτητων Ελλήνων μαζί με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας δεν φτάνανε τους 151 για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αλλά ακόμα και αν τους φτάνανε τους 151 ψήφους, που βεβαίως και τότε εμείς θα ψηφίζαμε υπέρ της πρότασης Μομφής για να ανατραπεί η κυβέρνηση, ήδη οι βουλευτές που μας πουλήσανε και είχαν εξαγοραστεί από τον κύριο Τσίπρα, οι αποστάτες, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης, θα μας είχαν πουλήσει ήδη από το καλοκαίρι. Ποιο λοιπόν θα ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα ήταν να φύγουμε από την κυβέρνηση ανεξάρτητοι Έλληνες, να παραδώσω εγώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα υπόλοιπα Υπουργεία, να μην περάσουμε ούτε από την κόλαση των μνημονίων τον Αύγουστο και να φύγουμε από τα μνημόνια, να μην παλέψουμε τη συνθήκη των Πρεσπών, η οποία είναι παράνομη και αντισυνταγματική και αυτό στηρίζεται μόνο στις δικαίωνες ενέργειες, διότι εμείς καταγγείλαμε ότι στο δημοψήφισμα στα Σκόπια δεν φτάσανε τη συμμετοχή που προαπαιτούσε η συνθήκη των Πρεσπών. Δεύτερον, δεν έχει την υπογραφή του ηγέτη των Σκοπίων. Και τρίτον, μην ξεχνάτε ότι ανεξάρτητοι Έλληνες φέραμε την αντισυνταγματικότητα της συνθήκης των Πρεσπών που δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι λαγός. Ο κύριος Μητσοτάκης παρακαλούσε να περάσει η συνθήκη των Πρεσπών, αλλά στα χέρια του Τσίπρα να σκάσει βόμβα. Όταν εμείς του λέμε τώρα και τον ρωτάω από την Ξάνθη, είναι διατεθειμένος να την καταγγείλει ως αντισυνταγματική να την καταργήσει? Εάν το κάνει, εμείς είμαστε μαζί του. Τους δηλώνω. Ο Μητσοτάκης, εάν δεσμευτεί στην Ξάνθη, στην επόμενή του επίσκεψη ή οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, ότι θα καταργήσει τη συνθήκη των Πρεσπών αν έρθει στην εξουσία, εγώ θα του δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Θα συγκυβερνήσω μαζί του για να καταργήσω τη συνθήκη των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης όμως είναι λαγός, γιατί υπόσχεται προς τους ξένους ότι δεν θα καταργήσει τη συνθήκη των Πρεσπών. Το Βόρεια Μακεδονία είναι η ιδέα της αδερφής του, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Η Μπακογιάννη πούλησε τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας το πούλησε η κυρία Μπακογιάννη. Είναι όργανο της παγκοσμιοποίησης και του Σόρος. Μαζί με τον Κοτζιά είναι πακέτο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα δίθεν ότι εμείς δώσαμε το στυλό είναι παραμύθια. Η άποψη Βόρεια Μακεδονία και του να δοθεί έργα όμνες
το όνομα της Μακεδονίας είναι θέση της κυρίας Μπακογιάννη και αυτών που προδώσανε τον Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Και υιοθέτησε αυτή τη θέση ο Τσίπρας. Μα και ο Τσίπρας ανήκει στην ίδια οικογένεια. Ο Τσίπρας, η γεννηματά, το κοινάλ, ο Θοδωράκης, καλά, ο Θοδωράκης οτιδήποτε μπορεί να πουλήσει, το πουλάει πολύ ευκολότερα. Έτσι. Έχουν την ίδια άποψη. Τι είχαν κάνει στη Σύνοδο για τα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή, 30 Απριλίου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι άλλο να πούμε. Και για τη Θράκη, ξέρετε τι ιδέες εκπροσωπούν. Εάν λοιπόν ο ελληνικός λαός και ο θρακιώτικος λαός θέλει τους ανεξάρτητους Έλληνες εκτός, θα είμαστε εκτός. Ποιος θα φωνάξει εν συνεχεία για τα υπόλοιπα. Ξέρετε τι θα κάνουνε. Θα πάνε να πλησιάσουν αυτό που κάνανε επί χρόνια. Γιατί εγώ τα λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Τους αρεστούς και τους υπαλλήλους του προξενείου της Κομωτινής, τους υπαλλήλους τουρκικής κυβέρνησης για να πάρουν κάνα ψηφάκι από τη μειονότητα. Βεβαίως αυτό γίνεται. Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούμε? Μόνο εμείς αντιδρούμε. Και βουλευτές μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που στηρίζουν και τις δραστηριότητες αυτές, όπως είναι η δράση και η λειτουργία του μη νόμιμου μουφτή, του ψευτομουφτή. Βεβαίως. Και μαζί με μερινοδημοκράτες βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν και συγγενείς άλλων παλαιότερων γνωστών στη Θράκη, οι οποίοι έδωσαν ως πράκτορες Τουρκίας. Πότε θα μπει ένα στόπ σε αυτό? Οπότε αποφασίστε εσείς, κυρία μου. Οπότε ο θρακιώτικος λαός αποφασίζει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα έχουμε όχι 5% για να είμαστε ρυθμιστές, αλλά 30% για να κυβερνήσουμε τη χώρα. Διότι εμείς θα τους κλείσουμε. Εμείς θα πετάξουμε όλους αυτούς τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους έξω από τη Θράκη. Θα αγκαλιάσουμε τους μουσουλμάνους της Θράκης, θα αγκαλιάσουμε τη μειονότητα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στο μουφτή και στους διδασκάλους να διδάσκουν τη θρησκεία και το Κοράνι, αλλά στους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης, τους οποίους θα τους προστατεύσουμε και από τους φασίστες τους άλλους που τους κυνηγήσανε άλλες περιόδους, δημεύσαν τις περιουσίες και οδηγήσαν τους Πομάκους στην αγκαλιά των Τούρκων. Γιατί είναι το ίδιο επικίνδυνη και αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας και οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής, που κυνηγήσανε τη μουσουλμανική μειονότητα και την οδηγήσαν στην αγκαλιά των Τούρκων. Επιχούντας. Παρακαλώ. Μέχρι πριν αρκετό χρονικό διάστημα, μήνες θεωρώ, είχατε στις τάξεις των ΑΝΕΛ και στη συγκυβέρνηση του κύριου Κουίκου, ο οποίος εδώ ήρθε ως μέγας τρακάρχης, ως ψήφιος περιφερειάρχης, δεν θα άφηνε ποτέ τη Θράκη, δυστυχώς όμως διαψεύστηκε. Και διαψεύστηκε από τις εξελίξεις. Δεν τον είδαμε από ένα σημείο και μετά να ασχολείται με το κομμάτι της Θράκης. Και από εκεί και πέρα βλέπαμε τα τοπικά στελέχη να δίνουν μόνα τους τον αγώνα, προσπαθώντας να, αν θέλετε, να καταλύσουν αυτήν την πολιτική η οποία έχει δημιουργηθεί από το τουρκικό προξενείο και από τους εγκάθιδους της Άγκυρας στην περιοχή, χωρίς όμως να έχουν την υποστήριξη ενός στελέχου, το οποίο το είχατε μέχρι πριν λίγο σε στάξεις της κυβέρνησης και των ΟΝΕΛ. Δεν ήταν όμως το κόμμα κάποια στιγμή να παίρνει κάποια επίσημη θέση κατά του κύριου Κουή, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος, έτσι. Και ειλικρινά ντρέπομαι για κάποια πράγματα τα οποία. Εγώ τι να πω, άμα ήταν προσωπικός φίλος εσένα. Εγώ είχα στον κόρφο μου φίδι. Λοιπόν, οικογενειακά προσωπικά. Εγώ τον. Και εγώ οικογενειακά τον είχα. Όταν ο κύριος Κουίκ ήταν αυτός, ο οποίος όταν κάναμε την πρώτη κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με την αριστερά και ποτέ με τον Τσίπρα. Ήταν αυτός ο οποίος γονάτιζε στους ήρωες των Ημείων. Τώρα γονατίζει στον Μπελογιάννη. Ο κύριος Κουίκ ήταν αυτός που διατηρήθηκε στην κυβέρνηση κατά διαφορετική γνώμη από αυτή που είχα εγώ όταν είδα ότι εγκατέλειψε τη Θράκη και ζήτησε την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Τσίπρας τον κράτησε. Ο κ. Κουίκ ήταν ένας δημοσιογράφος που έπαιρνε 650 ευρώ στο κόντρα. Τον πήρα κοντά μου, τον έκανα δύο φορές βουλευτή επικρατείας, τον έκανα δύο φορές υπουργό, έτσι. Ο οποίος όταν συγκρούστηκα για το θέμα της Μακεδονίας και για τη συμφωνία των Πρεσπών στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον κύριο Κοτζιά, αποφάσισε ότι θα αλλάξει αφεντικό και θα πάει να φιλήσει την κατουρημένη ποδιά του κυρίου Κοτζιά. Ο κύριος Κουίκ είναι από τα γνωστά πρόσωπα αποστατών που εξαγοράζονται στην πολιτική και που ο ελληνικός λαός ουδέποτε έχει εκλέξει. Ο κύριος Κουίκ δεν έχει εκλεγεί ποτέ από τον ελληνικό λαό. Διορισμένος ήταν και στην ιστορία θα μείνει ως ένας αποστάτης, ο οποίος επέλεξε να φιλήσει κατουρημένες ποδίες για να παραμείνει λίγους μήνες ακόμα, κάνοντας ταξίδια στην Αφρική, στην Αυστραλία και στην υπόλοιπη Ιφίλιο, όπου οι Έλληνες τον απεχθάνονται ακριβώς γιατί παρέδωσε το όνομα της Μακεδονίας. Ελπίζω ότι το ίδιο θα κάνετε και εδώ στη Θράκη όταν θα ξανάρθει.
Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Μαρία Νικόλαου, εργάζομαι στην ΕΡΤ Κομωτινής. Σας ακούω τόση ώρα και πραγματικά δηλώνω πολύ προβληματισμένη. Λένε στον τόπο μου ότι η επιλογή των συνεργατών φανερώνει πολλά πράγματα και για μας τους ίδιους, κοιτώντας πίσω όλα όσα... Άλλες φορές, αν θέλετε, υπάρχουν και άνθρωποι που παντρευτήκαμε λίγο λάθος ανθρώπους και πήραν διαζύγιο. Εγώ δεν μετανιώνω για τη συνεργασία μου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετανιώνω για τη συνεργασία με αυτούς που πρόδωσαν τον ελληνικό λαό που τους εμπιστεύτηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ήξερα. Και εγώ με τον κύριο Τσίπρα είχα μια έντιμη συμφωνία. Η μόνη συμφωνία την οποία δεν κράτησε ο κύριος Τσίπρας ήταν σε σχέση με τις πρέσπες. Οπουδήποτε αλλού, εκεί που διαφωνήσαμε, διαφωνήσαμε κοινοβουλευτικά και έντιμα διαχωρίσαμε τη θέση μας. Ούτε με εξαπάτησε, ούτε τον εξαπάτησα. Αλλά όσον αφορά τον κύριο Κουίκ, τον συνάδελφό σας, όσον αφορά την κυρία Κουντουρά, η οποία κυρία Κουντουρά δήλωνε κατά της παραχώρησης του όρου Μακεδονία μέχρι το καλοκαίρι. Και στη συνεχεία αποφάσισε η κόρη του Προέδρου των Βασιλικών να πάει να ακολουθήσει τον κύριο Κουίκ στην απόδοση τιμών στον Μπελογιάννη και θα το δούμε και στην Κόκκινη Πλατεία σε λίγο. Είναι άλλη αντιμετώπιση του κύριου Κόκαλη, ο οποίος έγινε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και επέλεξε το Θόκο από ότι να παραμείνει στην εντολή που του έδωσε ο λαός της Λάρισας για να έχει στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων συμμετοχή. Αυτή είναι η διαφορά μου. Μέχρι προτείνω συνεργάτες μου. Όταν εννοώ τους αποστάτες, εννοώ εκείνους που πούλησαν τον λαό και όχι μόνο εμένα. Δεν εννοώ τον εταίρο μου, τον κυβερνητικό, τον οποίο και βεβαίως εγκατέλειψα όταν εκείνος εγκατέλειψε τη συμφωνία μας. Συνθήκη των Πρεσπών. Εγώ με τον κύριο Τσίπρα δεν έχω καμία άλλη διαφορά. Και εξάλλου αυτά τα οποία πέτυχε η κυβέρνηση, τα πέτυχε η κυβέρνηση, γιατί ακριβώς είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν θα είχε γίνει ούτε ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ούτε η κυβέρνηση θα υπήρχε αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης και δεν μπαίναμε στην κυβέρνηση με το 4%. Αν δεν βάζαμε πλάτη, δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Δεν θα παίρνανε τις συντάξεις ο κόσμος. Τα αναδρομικά, η στρατιωτική, η αστυνομική και η λιμενική. Δεν θα παίρνανε οι εργαζόμενοι το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν θα είχαμε αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία μοιράζονται τώρα ως κοινωνική παροχή. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν εκεί και κρατήσαμε σταθερή την κυβέρνηση και σταθερότητα στη χώρα 4 χρόνια. Αυτό με ρωτάτε. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάτι λάθος. Βεβαίως και έχω ευθύνη. Κάνοντας την αυτοκριτική σας και ποιο είναι αυτό. Βεβαίως και έχω ευθύνη. Φανερώνουν τα μικρά, χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα τον τελευταίο πολύ καιρό για τους ανέργους. Να σας απαντήσω. Όσον αφορά την δική μου ευθύνη, έχω ευθύνη. Έχω ευθύνη διότι εμπιστεύτηκα ανθρώπους οι οποίοι με προδώσανε. Όσο ευθύνη μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή, όταν εμπιστεύεται ακόμα και μέλη της οικογένειας του που τον πουλάνε. Όσον αφορά τα μικρά δημοσκοπικά ευρήματα, αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε να λειτουργήσετε τόσο υπάλληλος της κρατικής ΕΡΤ. Σας λέω λοιπόν, δεν πειράζει, είστε καλά. Θα το πιστωθείτε, αγάπη μου, αυτό δεν υπάρχει. Θα πάρω και τον κύριο Παπά να πω ότι κάνετε αυτή την ερώτηση. Θα το πω του κύριου Παπά, να μην σας ανησυχεί για να σας κρατήσει. Θα σας πω λοιπόν ότι πάντα οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε από μισό μέχρι 1,5%. Χαιρόμαστε που έχουμε μισό με 1,5% δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν πληρώσαμε ούτε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ούτε την GPO του κυρίου Θεοδωρικάκου, ούτε την MRB. Μισό μας δίνανε, 1,5 μας δίνανε. Εάν ο ελληνικός λαός ψήφιζε ανάλογα με τους δημοσκόπους, το δημοψήφισμα που έγινε το καλοκαίρι του 2015 θα ήταν διαφορετικό από αυτό που ήταν. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα προηγείται κατά 15 μονάδες. Το Κουίκ θα είχατε πάλι σαν Νέα Δημοκρατία και θα γύριζε πάλι στην ΕΡΤ. Σας λέω λοιπόν ότι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε, τους λυπόμαστε, πιστεύουμε πάλι ότι θα διαψευστούν, από εκεί και πέρα αν επιβεβαιωθούν θα είναι ευθύνη του ελληνικού λαού. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις αρχές μας, τις αξίες μας και αν ο ελληνικός λαός μας θέλει στη Βουλή θα είμαστε στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Αν δεν μας θέλει θα είμαστε στο σπίτι μας. Όσον αφορά δε την πίεση που ασκούν οι δημοσκοπήσεις, θα σας πω το εξής. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν πέσει έξω και τις τελευταίες 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Ξέρετε κάτι, η κρατική τρομοκρατία που ασκείται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις δημόσιες σε σχέση με την ψήφο τους, το ξέρετε ότι τους απαγορεύει να ψηφίσουν στις δημοσκοπήσεις. Ένας στρατιωτικός, ο οποίος με ασέζησε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί 4 χρόνια, τολμάει να ψηφίσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία που δεν ξέρει αν είναι δημοσκοπική εταιρεία ή αν είναι κάποιο άλλο κόμμα που προσπαθεί να δει τα ιδεολογικά του, πιστεύω. Ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο σπίτι του και πολύ πιθανώς να μην είναι από τη μεριά
της εταιρείας, αλλά τη μεριά του κόμματος, το οποίο θέλει να τον εκδικηθεί αύριο, σαν επιχειρηματία, και να του στείλει το ΣΔΟΕ, όπως κάνανε πολλές φορές μεγάλα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και άλλα. Τολμάει ποτέ να απαντήσει? Όχι. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι αξιόπιστες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Και γιατί το περισσότερο κοινά προφανές, διότι οι τελευταίες τους μετρήσεις πάντα αποτύχανε. Ελπίζω να αποτύχουν ξανά. Άλλο ερώτημα. Ερώτημα της ευκαιρίας. Άκουσα τουλάχιστον τρεις φορές μέχρι στιγμής, ή τέσσερις, μου έχετε αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας αθέτησε τη συμφωνία την οποία είχε μαζί σας και γι' αυτό εσείς αποφασίσατε να φύγετε από τη συγκυβέρνηση και να τον αφήσετε να συνεχίσει να πορευτεί μόνος του με αυτούς. Όχι, να τον ανατρέψω, αποφάσισα. Ναι. Δεν το έκανα διότι οι αποστάτες δεν ακολούθησαν εμάς. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι το ξέρατε, γιατί είστε αρκετά ευφυείς και αρκετά έμπειρος στην πολιτική. Άρα απαντάτε και για το ερώτημα του καλοκαιριού. Ότι ακόμα και αν έφευγα εγώ το καλοκαίρι, αυτοί θα μας είχαν πουλήσει με αποτέλεσμα. Στην εκείνη περίοδο όμως να ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα και να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σας ρωτάω. Δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά, διότι σας λέω και πάλι, η πρόταση μορφής του κυρίου Μητσοτάκη απαιτούσε 151 ψήφους. Όταν έφυγε το ΚΚΕ και εμείς με τη Νέα Δημοκρατία μαζί να ψηφίζαμε, δεν φτάναμε τους 151. Είμαστε 134. Άρα λοιπόν, το μόνο που θα πετυχαίναμε, και να σας πω για κάτι. Εγώ σας λέω κάτι. Την ανατρέπαμε την κυβέρνηση. Και γινόντουσαν εκλογές. Και έγινε ο Μητσοτάκης. Δεν θα το έλεγε πάλι η Βόρεια Μακεδονία? Τέλος. Άρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι μεταξύ σας και η πολιτική αρχηγή, αλλά και ως μέλη της πολιτικής διοίκησης της χώρας, έχετε και κάποιες επαφές και ήσασταν και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Μητσοτάκη ως κυβέρνηση. Αν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, θα ήξερα ότι είχα να κάνω με έναν υπεύθυνο άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος δεν θα του παρέδιδε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας. Ναι, απλά το ερώτημα το δικό μου είναι αλλού. Δεν σας πείραξε καθόλου ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, εντάξει, σας αθέτησε τη συμφωνία μεταξύ σας, ότι ο κύριος Τσίπρας αθέτησε τη συμφωνία του με τον ελληνικό λαό? Βεβαίως και με πείραξε. Εκλέχθηκε με σημαία, θα σκίσω τα μνημόνια, θα κάνω αυτό, οι Έλληνες θα περάσουν πολύ καλύτερα, θα έχουν έμφυα. Ένα λεπτάκι. Θα σας απαντάω. Δεν σας πείραξε. Όχι, δεν με πείραξε αυτό, διότι για τα μνημόνια βγήκαμε. Ίσα ίσα. Από τα μαμάτος ο ελληνικός λαός με το πρόγραμμα, ένα λεπτάκι. Το πρόγραμμα το οποίο φέραμε εμείς προς ψήφιση, που συμφωνήσαμε τον Ιούλιο του 2015, θα σας θυμίσω ότι το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία με το Μεϊμαράκι. Και η κυβέρνηση τότε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αντί να εφαρμόσουμε τη συμφωνία αυτή με την εντολή που είχαμε πάρει τον Ιανουάριο, επειδή ήταν διαφορετική η εντολή που είχαμε πάρει, τότε λέγαμε για τα μνημόνια, φέραμε στον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα αυτό, ψηφισμένο και από τη Νέα Δημοκρατία. Και ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού να το ακολουθήσουμε για να βγούμε από τα μνημόνια. Και ψήφισε ο ελληνικός λαός. Και ξαναγίναμε κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο. Και ακολουθήσαμε ακριβώς αυτό το πρόγραμμα και βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτό έγινε. Δεν έγινε λοιπόν αθέτηση καμία συμφωνίας ή της λαϊκής εντολής του Ιανουαρίου. Διότι η λαϊκή εντολή που πήραμε για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου την πήραμε τον Σεπτέμβριο, που ο ελληνικός λαός ήξερε το πρόγραμμα που είχαμε συμφωνήσει τον Ιούλιο. Σας απαντάω ακόμα μία φορά. Ακούστε κάτι. Οι λέξεις για τον έμφυα. Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, αλλά εδώ. Ναι, με διακόπτετε, αλλά πρέπει να ακούτε την απάντηση που σας δίνω. Το δημοψήφισμα ανέπεψε. Σας απαντώ. Σταύρο μου, σου απαντώ. Όχι, όχι. Έλα εδώ να μιλήσουμε δύο ώρες ενώπιον της κάμερας. Σου απαντώ ενώπιον της κάμερας. Έχεις κάνει το εξής. Ακολουθείς της Χρυσής Αυγής αυτή την τακτική που λέει τι. Παίρνει αυτά που έλεγε ο Τσίπρας τον Ιανουάριο και μου τα φέρνει στο Σεπτέμβριο. Τον Ιανουάριο πράγματι είπαμε θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκρουστήκαμε. Και φτάσαμε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο καταφέραμε με την πολιτική αυτή μια συμφωνία. Επειδή αυτή η συμφωνία ήταν διαφορετική από αυτό που είπαμε στον ελληνικό λαό τον Ιανουάριο και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμφωνία αυτή που ψήφισε, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία, τη φέραμε στον ελληνικό λαό ακριβώς όπως ήταν και ακριβώς όπως εφαρμόστηκε το Σεπτέμβριο. Και το Σεπτέμβριο ο ελληνικός λαός ψήφισε και εμάς και το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάναμε κυβέρνηση και εφαρμόσαμε ακριβώς αυτό το πρόγραμμα. Και βγήκαμε από τα μνημόνια. Και βγήκαμε δίνοντας το αίμα
το οποίο είχαμε προβλέψει ότι θα δώσουμε στο πρόγραμμα το οποίο συμφωνήσαμε τον Ιούλιο του 2015. Άρα απάτη εκ μέρους μας στον ελληνικό λαό δεν υπήρχε. Θα ήταν απάτη αν τη λαϊκή εντολή που είχαμε πάρει τον Ιανουάριο δεν την ανανεώναμε τον Σεπτέμβριο. Τότε ναι, θα μπορούσαμε να κατηγορηθούμε. Το Σεπτέμβριο ο ελληνικός λαός ήξερε ακριβώς τι θα κάνουμε. Και ήξερε ακριβώς ότι όσον αφορά τον έμφυα δεν θα μειωθεί τώρα, αλλά θα μειωθεί στο τέλος που μειώνεται τώρα, 30%, και θα μειωθούν και οι υπόλοιποι φόροι. Και αυτά όλα που μειώνονται και οι απολαβές του ελληνικού λαού και τα αναδρομικά στους στρατιωτικούς, δεν τα παίρναν ποτέ οι στρατιωτικοί αστυνομικοί και δεν ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ποτέ. Και οι μειώσεις των φόρων και οι συντάξεις ήταν δικός μας αγώνας. Με το αίμα του ελληνικού λαού βέβαια. Εμείς δεν βγάλαμε την τσέπη μας και τη μάνα μας την τσέπη να πληρώσουμε. Από τις ισχύσεις του ελληνικού λαού αυτά πληρωθήκανε. Και βγήκαμε από τα μνημόνια, διότι ακολουθήσαμε το πρόγραμμα αυτό ακριβώς που ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Και θα σας πω και το εξής για το μέλλον. Εμείς αυτό που θα επιδιώξουμε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, αν όλα με την ιδέα που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, είναι τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, χωρίς τα άκρα μέσα. Για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία. Και όταν η Ελλάδα θα γίνει παραγωγός ενέργειας και θα γίνουν πρώτα ο Θεός υλοποιήσιμες συμφωνίες που έχουμε ήδη υπογράψει με την Exxon Mobil, με την Total, με την Eni, όταν θα γίνει η Αλεξανδρούπολη το κέντρο για το LNG, όταν θα γίνει το κέντρο η Καβάλα αποθήκευση στον Πρίνο για το φυσικό αέριο, όταν θα έρθει ο South Stream, όταν θα βγουν τα πετρέλαια και τα φυσικό αέριο νότια της Κρήτης με τα 350 δις αποθέματα, τότε που θα γίνει η Ελλάδα ένας παράδεισος, βεβαίως και θα πέσουν οι φορολογίες και θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό θέλει τη σταθερότητα. Και ανεξάρτητοι Έλληνες εγγυόμαστε τη σταθερότητα. Εμείς δεν είμαστε οι τσαρλατάνοι της πολιτικής. Ξέρετε ο καθένας από πού προέρχεται. Και εγώ ξέρετε από πού προέρχεται και ο Σβουρίδης και όλοι που είστε εδώ πέρα μέσα. Εμείς δεν φέραμε καμία φίρμα του τραγουδιού ή της λυρικής σκηνής ή του θεάτρου. Ήταν από αυτό του Βουκεφάλα που έβαλε ο Μητσοτάκης στο ψηφοδέλτιό του. Φέραμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, ανθρώπους έμπειρους με πορεία σε επιχειρήσεις, στον συνδικαλισμό, στη ζωή. Και είναι υποψήφοι και ζητάμε την ψήφο για να μπουν στην Ευρωβουλή, να παλέψουν. Δεν πήγα να πάρω επαγγελματίες πολιτικούς, θα μπορούσα. Ξέρετε πόσοι αποτυχημένοι βουλευτές θέλανε να έρθουν μαζί μας. Δεν θα πάω εγώ να τους καπελώσω όμως τους νέους αυτούς ανθρώπους. Τους νέους ανθρώπους που θέλουν. Που είναι ένα μέρος από την κοινωνία και είναι υποψήφιο βουλευτές με μια φίρμα της πολιτικής ή της κοινής. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο στις ευρωεκλογές του ελληνικού λαού, του θρακιωτικού λαού. Για να μπορέσουμε να παλέψουμε όπως μας ξέρετε. Όπως κάνουν εδώ και χρόνια και ο Σβουρίδης και η κυρία Ούτση και ο Ριφάν και όλοι. Που μας ξέρετε ποιοι είμαστε εδώ στη Ξάνθη και ποιοι είμαστε στη Θράκη. Να είστε καλά, υπάρχει άλλο ερώτημα. Παρακαλώ. Τελευταίο από την εφημερίδα Μαχητής με καταρχήν και το κανάλι το Next, Χατζηθεοδόρου Γιώτα. Τι γίνεται με τον κύριο Κοτζιά, πόσο θα συνεχιστεί αυτή η διαμάχη, μέχρι πού θα το φτάσετε? Μέχρι να το φτάσω μέσα στη φυλακή τον κύριο Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιάς έχει παρανομήσει, έχει κάνει εγκλήματα. Ο κύριος Κοτζιάς έχει προχωρήσει σε έναν διαγωνισμό ο οποίος ήταν στημένος από την αρχή. Έχω βάλει τα αποδεικτικά στοιχεία και στη δικαιοσύνη. Με την κατάθεση και μηνυτηρίων αναφοράς και στη Βουλή και στο Υπουργικό Συμβούλιο ως όφυλα, θα το πάω μέχρι τέλος. Εξάλλου τη δράση του Πράτου εδώ στη Θράκη την ξέρετε πολύ καλά και σε σχέση με τα μειονοτικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιοι είναι από πίσω από τον Κοτζιά. Σας ευχαριστώ πάρα Κάνω πολύ. Ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Από την... Όσα θέλετε. Πρόεδρε, ξέρετε πώς σας συμπαθώ και πώς... Εκπροσωπώ τον εαυτό μου κάθε φορά που κάνω πάντως δημοσιογραφικό ερώτημα. Χαίρομαι. Επειδή βάλατε μέσα στη σημερινή συζήτηση και επαναφέρατε την εναλλακτική σας τότε πρόταση, λίγο πριν την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, κοινοποιήθηκε, επικοινωνήθηκε όπως έπρεπε η πρόταση αυτή που έπιανε και Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Βαλκάνια. Όπως έπρεπε εκτός από την Αμερική και στα διευθυντήρια, να χρησιμοποιήσω τον όρο και εγώ του Παπανδρέου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους αγνώ πλήρως. Εσείς τους αγνοείτε, κοινοποιήθηκε ως εναλλακτική πρόταση? Όχι. Όχι. Διότι τα διευθυντήρια των Βρυξελών είναι ταυτισμένα με την παγκοσμιοποίηση.
Ο κύριος Σόρος, ναι, ο κύριος Σόρος ελέγχει απόλυτα τις Βρυξέλλες και ελέγχει απόλυτα τη διεύθυνση Juncker και τα κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βλέπετε και ότι η πίεση για τις πρέσπες δεν ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένας μύθος. Από τους Ευρωπαίους ήταν. Η Μέρκελ Γερμανία. Ήρθε εδώ και πίεζε. Γερμανία. Έτσι. Εδώ ήταν η Μέρκελ. Και αυτό γιατί, για να τα πούμε, να καταλάβει ο κόσμος γιατί. Διότι έχουν συμφέροντα με τους αγωγούς που θέλουν να περάσουν μέσα από τα Σκόπια. Δεν θέλουν να υπάρχει ο αγωγός από την Αλεξανδρούπολη προς τον Μπουργκάς. Γιατί ανατρέψαν τον Καραμαλή. Αυτοί τον ανατρέψαν τον Καραμαλή. Πώς έγιναν όλα αυτά που γίνανε στο παρελθόν. Ιστορία έχει ο τόπος και συνέχεια. Γιατί ανατρέψανε όποια προσπάθεια έγινε η Ελλάδα να μπορέσει να είναι ανεξάρτητη ενεργειακά. Διότι οι Γερμανοί θέλαν δια ισχύως τους στις Βρυξέλλες να κάνουν την Ελλάδα ουσιαστικά μια χώρα κατεχόμενη και να κατασχέσουν τις πηγές του πλούτου της Ελλάδος. Να πάρουν το φυσικό αέριο και να το εκμεταλλευτούν αυτοί. Να δημεύσουν την περιουσία των Ελλήνων και το μέλλον της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ.